είναι τώρα στην επίθεση. Μακρινό σουτ από τον Τσίχα, κοντράρι και έχουμε τον γκολ. Έχουμε το 1-0. Στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, με το μακρινό σουτ από τον Τσίχα που κόντραρε στα σώματα των παιχτών του Ασπροχώματος, άλλαξε πορεία και μπέρδεψε το Σακά για το 1-0 για την Ομόνοια. Χαμηλά εκτελεσμένο για τον Άρη Λιόπουλο, πιάνει αυτό στο σουτ από μακρίνου της Ομόνοιας στη τελευταία στιγμή. Λιόπουλος χαμηλά, στο πρώτο δοκά περνάει από όλους την μπαλά. Παραλίγο αυτό γκολ, τελικά από μακρίνου του παίκτη της Ομόνοιας. Από ωραία για τον Κωστόπουλο, Κωστόπουλος, πλασάρι, απομακρύνει ο Σακάς και κερδίζει το φάουλ σε δεύτερη φάση. Δημόπουλος μες στην περιοχή, γυρίζει ο Δημόπουλος για τον Καρίδη, Καρίδης και 2-0. 2-0 για την Ομόνοια με το αριστερό σουτ του Καρίδη στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Ομόνοια Ασπρόχωμα 2-0. Μουράτη. Ωραία παλιά του Μουράτη για τον Γυφταία. Γυφταίας από δεξιά. Γυρίζει ωραία. Ο Παπα-Νικολόπουλος δεν κάνει καλό κοντρόλ όμως. Η μπάλα φτάνει στον Ηλιόπουλο. Κρατάει αυτό την μπάλα στην κατοχή του. Ανοίγει για τον Κουραμπά. Έχει χώρο αυτό από αριστερά. Σεντράρει ο Κουραμπάς. Συγκυριστό από τον Παπα-Νικολόπουλο. Καταλήγει όμως την αγκαλιά του Κατσαρέα. Κωστόπουλος για τον Σπυρόπουλο. Προλαβαίνει ο Σπυρόπουλος αλλά απομακρύνει ο Σακάς. Έχει με καλή έξοδο ο Σακάς. Μακρύνουν οι παίκτες Ομόνοιας. Προλαβαίνει ο Κωστόπουλος. Περνάει πολύ ωραία ο Κωστόπουλος. Περνάει και δεύτερο παίκτη ο Κωστόπουλος από αριστερά. Με το εξωτερικό για τον Καρίδη. Υπάρχει offside. Κωστόπουλος. Κωστόπουλος τώρα έξω από την περιοχή. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Μπαίνει στην περιοχή ο Κωστόπουλος. Γυρίζει. Κεφαλιά και 3-0 από το Σπυρόπουλο. 3-0 από το Σπυρόπουλο μετά από καταπληκτική ενέργεια από αριστερά του Κωστόπουλου και πολύ ωραία σέντρα με το αριστερό. Ο αρχηγός, ο Σπυρόπουλος με κεφαλιά κάνει το 3-0 για την ομάδα της Ομόνοιας. Δημόπουλος. Σουτάρει ο Δημόπουλος με το αριστερό, μπλοκάρει ο Σακάς. Ηλιόπουλος τώρα μέσα στην περιοχή γυρίζει. Δεν προλαβαίνει όμως ο παίκτης ο Ασπροχώματος, κοντράρει μπάλα. Μπεκιάρης γυρίζει από μακρύ. Γίνεται το λάθος τώρα, Σακάς. Σακάς περνάει ο Σακάς. Πλασάρισε και νιεστεί από μακρύ πάνω στη γραμμή η παίκτης Ομόνοιας. Επιμένει το Ασπρόχωμα. Το γύρισμα απομακρύνουν ξανά οι παίκτες Ομόνοιας. Μαζί μας τον αρχηγό της Ομόνοιας, τον Σπυρόπουλο και σκόρερ του τρίτου τέρματος σήμερα στο 3-0 απέναντι στο Ασπρόχωμα. Ποια είναι η γνώμη σου για το σημερινό παιχνίδι? Εντάξει, σήμερα εμάς ήταν μονόδρομο το παιχνίδι για μας. Έπρεπε πάση θυσία να το κερδίσουμε. Προερχόμαστε από ένα κακό αποτέλεσμα στην Κυπαρισσία σε μια δύσκολη έδρα. Θέλαμε να κερδίσουμε. Ήταν ένα παιχνίδι μέσα στην έδρα μας. Το είχαμε τσεκάρει από την αρχή της χρονιάς ότι αυτό το παιχνίδι πάντα το πάρουμε. Όπως κάποια παιχνίδια μέσα στην έδρα μας πάντα κερδίζουμε. Γενικά η εικόνα σας στο γήπεδο αδικείται από τη βαθμολογική σας συγκομωδή μέχρι σήμερα. Είναι κοινώς αποδεκτό στα ποδοσφαιρικά δρόμενα της Μεσσηνίας. Είναι η έλλειψη καθαρού μυαλού στην τελική προσπάθεια, είναι κάποιες απροσεξίες στην αμυντική γραμμή, είναι λίγο απ' όλα, είναι και η τύχη που παίζει πάντα και αυτή κάποιο παράγοντα στο ποδόσφαιρο? Είναι λίγο απ' όλα από αυτά που είπατε. Φέτος ήταν πάρα πολλά νέα παιδιά στην ομάδα, μείναμε 4-5 ποδοσφαιριστές από πέρσι. Η ομάδα δεν έχει δέσει ακόμα, δεν έχει δείξει το πραγματικό της πρόσωπο, έχει βγάλει ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Τώρα θα μου πείτε, θα παίξουμε όλοι με όλους. Έχουμε παίξει με τις 4 πρώτες ομάδες της κατηγορίας, έχουμε κάνει θετικές εμφανίσεις. Στρώνει λίγο το πρόγραμμα, χωρίς αυτό να είναι μια δικαιολογία για εμάς που έχουμε 7 πόντους. Η ομάδα η δικιά μας δεν θα παλέψει την παραμονή. Ο στόχος ο δικός μας είναι αυτός, ασχέτως αν είμαστε πολύ χαμηλά. Η πρόβλεψή μας εμείς από τους ποδοσφαιριστές θέλουμε να μπούμε στην οκτάδα και στην εξάδα και δεν το κρύβουμε. Πιστεύω θα ανακάψουμε. Έχουμε πάρα πολύ, πολύ καλό υλικό. Κάνουμε πάρα πολύ καλή προπόνηση. Η ομάδα είναι προπονημένη, την είδατε και με τις μεγάλες ομάδες. Όπως οι μεγάλες ομάδες χάσαμε 2-1 και κάνανε στο τέλος καθυστέρηση για να κάτσουν το παιχνίδι. Δηλαδή είναι τιμή για μας αυτό. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τους Γραλιάνους. Τον Τέλο Άγρα στην έδρα μας, θα παίξουμε εκεί να κερδίσουμε και αυτό το παιχνίδι.